Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, δύο γνωστούς τρομοκράτες που καταζητούνταν εδώ και χρόνια κατάφεραν να συλλάβουν χθες βράδυ άντρες της ομάδας Δία σε τυχαίο έλεγχο στη Σπάρτη. Η σύλληψη ήταν επεισοδιακή και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Λακωνία. Πάμε σε σύνδεση με την Μίνα Καραμίτρου που βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για να μάθουμε τι έγινε. Να ξεκινήσω καταρχάς, Λίνα, από μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Να σας πω λοιπόν ότι όπως μαθαίνουμε πριν από λίγο, αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, στο σημείο που χθες το βράδυ συνελήφθησαν ο Κώστας Σακάς και ο Μάριος Σεϊσίδης, εντοπίστηκαν τα δύο κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία κατά τη διάρκεια της καταδίωξης προσπάθησαν να τα πετάξουν ώστε να μην πέσουν στα χέρια των αστυνομικών. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Μαθαίνουμε ότι ήδη οι αστυνομικοί προσπαθούν να τα εξερευνήσουν. Είναι πολύ βασικό, λένε, γιατί εκτός από το ότι θα προκύψουν καινούργια πρόσωπα από αυτά τα κινητά τηλέφωνα, σίγουρα θα είναι και ένα πολύ βασικό στοιχείο για να μπορέσουν να εντοπίσουν ποιο είναι και το κρυσφύγετο των δύο τρομοκρατών. Επίσης, να σας πω από ό,τι μαθαίνω, πάνω τους οι δύο τρομοκράτες είχαν μία πλαστή ταυτότητα. Τα στοιχεία, μάλιστα, από αυτή την ταυτότητα αργότερα θα δοθούν στη δημοσιότητα, ακριβώς γιατί πιστεύουν οι αστυνομικοί ότι με αυτά τα στοιχεία έχουν νοικιάσει το κρυσφύγετο που βρέθηκε στη Λακωνία. Ενώ πρέπει να σας πω επίσης ότι βρέθηκαν πάνω τους και 1.500 ευρώ. Είναι, καταλαβαίνετε, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Οι αστυνομικοί εκτιμούν, το πιθανότερο λένε, να προέρχεται από κάποια ληστεία που έχει γίνει στην περιοχή και μάλιστα αυτή την ώρα έχουν ανασύρει τους φακέλους με τις ληστείες που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή για να δουν εάν έχουν σχέση τα 1.500 ευρώ. Έλαβαν τον Σακά και τον Σεϊσίδη οι άντρες της Δίας. Λοιπόν, χθες λοιπόν η αστυνομική της ομάδας Δίας ήταν δύο μηχανές με τρία άτομα που υπηρετούν στην ομάδα Δίας της Σπάρτης. Εντόπισαν λοιπόν το γκολφ στο οποίο ήταν μέσα τα δύο άτομα και προσπάθησαν να το ακινητοποιήσουν. Κάποια στιγμή λοιπόν προσπάθησαν να φύγουν, να κάνουν αναστροφή, να μην σταματήσουν στον έλεγχο. Τότε κατάλαβαν οι αστυνομικοί της Δίας ότι κάτι συμβαίνει και άρχισε η καταδίωξη. Λίγα μέτρα πιο κάτω λοιπόν από το σημείο αυτό που άρχισε η καταδίωξη, οι δύο τρομοκράτες σταμάτησαν με το αυτοκίνητο, κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και άρχισαν να τρέχουν. Το ίδιο όμως θέλω να σας πω ότι έκαναν και οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας, άρχισαν να τους καταδιώκουν και χωρίς να χάσουν στιγμή, κατάφεραν να τους εντοπίσουν πολύ κοντά στην περιοχή των ΚΤΕΛ εκεί στη Σπάρτη και να τους ακινητοποιήσουν. Όταν λοιπόν τους ακινητοποίησαν, το πρώτο πράγμα που είπαν στους αστυνομικούς ήταν: «Είμαστε αναρχικοί», είπαν στους αστυνομικούς της ομάδας Δίας. «Δεν σας αναγνωρίζουμε, δεν σας λέμε τα στοιχεία μας, ειδοποιήστε τους δικηγόρους μας». Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι ζήτησαν δύο συγκεκριμένους δικηγόρους να ενημερώσουν και να τους εκπροσωπήσουν, όπως και έγινε. Αμέσως στο σημείο έφτασε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο να αναγνωρίσουν τον Κώστα Σακά. Άλλωστε, ο Κώστας Σακάς είχε δύο χρόνια που είχε εξαφανιστεί. Ήταν όμως πάρα πολύ δύσκολο, θέλω να σας πω, να αναγνωρίσουν τον Μάριο Σεϊσίδη. Πρόκειται για έναν γνωστό αντιεξουσιαστή. Καταζητούμενος για περισσότερα από 10 χρόνια, Μίνα. Ακριβώς, καταζητούμενος για πάνω από 10 χρόνια. Ήταν γνωστός ότι συμμετείχε στους ληστές με τα μαύρα. Ο Μάριο Σεϊσίδης είναι ένας αντιεξουσιαστής, ο οποίος μάλιστα είχε επικηρυχθεί με 600.000 ευρώ. Και μάλιστα θέλω να σας πω τώρα μία είδηση επίσης που προκύπτει εδώ από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Οι αστυνομικοί ερευνούν, Λίνα, ότι ο Μάριος Σεϊσίδης τα τελευταία χρόνια ήταν στην ομάδα των ληστών του Διστόμου, ήταν μαζί με τον Πετρακάκο, ερευνούν ότι ήταν μαζί με τον Μαζιώτη, έκαναν μαζί ληστείες. Αυτό είναι τώρα που ερευνούν περισσότερο. Και επίσης θέλω να σας πω ότι στο μεγάλο κάδρο πια οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής βάζουν και την Πόλα Ρούπα. Θεωρούν δηλαδή ότι η Πόλα Ρούπα βρίσκεται κάπου στην περιοχή. Είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται στο κρυσφύγετο το οποίο ψάχνουν, ερευνούν για αυτό το κρυσφύγετο αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας θυμίσω ότι ο Κώστας Σακάς έχει καταδικαστεί για συμμετοχή στη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς, ότι δύο φορές είχε παραβιάσει τους όρους και την τρίτη φορά φυσικά δεν επέστρεψε ποτέ.
ποτέ εξαφανίστηκε. Ενώ ο Μάριος Αϊσίδης, σας επαναλαμβάνω, ότι ήταν επικηρυγμένος 12 χρόνια για συμμετοχή στους ληστές με τα μαύρα και τώρα ερευνούν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να ήταν μαζί με τον Πετρακάκο και τον Μαζιώτη στους ληστές του Διστόμου. Μάλιστα, οι δύο τους τώρα βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Μίνα Καραμίτρου. Μετά από την σύλληψη των ανδρών της ομάδας Δίας, δεν ξέρω, σε έναν τυχαίο έλεγχο στην Σπάρτη, Μίνα. Σε ένα εντελώς τυχαίο έλεγχο και θέλω να σας πω ότι η σύλληψή τους έχει να κάνει με την επιμονή και με το κυνηγητό, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, των τριών αστυνομικών της ομάδας Δίας που συνέχισαν να τους κυνηγούν και να τους καταδιώκουν ακόμα και με τα πόδια τη στιγμή που εκείνοι είτε στην αρχή της καταδίωξης, Λίνα, άρχισαν με το αυτοκίνητο να κάνουν διάφορα ζικ-ζακ για να μπορέσουν να ξεφύγουν και όταν τελικά είδαν ότι δεν τα κατάφερναν να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς ομάδας Δίας, τότε κατέβηκαν και άρχισαν να τρέχουν με τα πόδια. Mm-hmm. Δεν σταμάτησαν οι αστυνομικοί της Δίας. Μάλιστα θέλω να σας πω ότι από ό,τι είπαν αργότερα στους προϊσταμένους τους στην Σπάρτη, είπαν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επέτρεπαν στον εαυτό τους να επιστρέψουν, όπως είπαν, στο αστυνομικό τμήμα και να μην έχουν συλλάβει τα δύο άτομα, τα οποία ήταν πασιφανές για αυτούς ότι για τους λόγους τους θα ήθελαν να μην πέσουν στα χέρια των αρχών. Μάλιστα. Ενώ στα χέρια των αρχών, πολύ σημαντικό εύρημα, τα δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία Σακάς και Σεϊσίδης... Και η ταυτότητα και τα 1500 ευρώ. Ναι, mm-hmm. κατά τη διάρκεια της καταδίωξης πέταξαν, όμως τώρα φυσικά θα γίνουν φύλο και φτερό για να δούμε με ποιους επικοινώνησαν ή επικοινωνούσαν όλο το τελευταίο διάστημα. Πολύ σημαντική πληροφορία ότι στην περιοχή μας, λες, Μίνα Καραμίτρου, κρύβεται και η Πόλα Ρούπα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει η Αντιτρομοκρατική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε στον Μιχάλη Λαγάνη τώρα για μια απίστευτη ιστορία, κυρίες και κύριοι, από το αστυνομικό δελτίο. Όλα ξεκίνησαν, Μιχάλη, όταν μια νεαρή γυναίκα σκότωσε με 5 μαχαιριές την πρώην σύζυγο του συντρόφου της, από τον οποίο και οι δύο έχουν αποκτήσει παιδιά. Ακολούθησε βεντέτα, θα μας τα πεις. Και συγκλονίζουν και οι αποκαλύψεις για την οικογενειακή ιστορία της νεαρής δολοφόνου. Σε ακούμε. Καταρχήν, σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα είναι στο ενώπιον των ακριτή και απολογείται 26χρονη δολοφόνος 45χρονης. Μια ασύλληπτη ιστορία η οποία εξελίσσεται ακόμα το τελευταίο 24ωρο στην περιοχή του Κοροπίου και οι ίδιοι αστυνομικοί έχουν πέσει από τα σύννεφα. Δεν πιστεύουν αυτό το οποίο συμβαίνει. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν την Τετάρτη στις 8 ώρα το βράδυ, όταν μια 26χρονη πήγε στο σπίτι της πρώην της συντρόφου του 40χρονου νυν συντρόφου της και ύστερα από άγριο καυγά και κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού τη μαχαίρωσε 5 φορές με αποτέλεσμα αρχικά η 35χρονη να μεταφερθεί εν ζωή στο κέντρο υγείας Κοροπίου και συνέχεια να καταλήξει υποκύπτοντας τραύματά της. Η 26χρονη συνελήφθη ενώ προσήχθη αρχικά και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος και ο 40χρονος σύντροφός της, όπου εκεί ο 40χρονος είπε ότι είχα αποφασίσει να γυρίσω στην πρώην σύζυγό μου και αυτό, γιατί η 26χρονη με την οικογένειά της μου κατέστρεψε τη ζωή και άρχισε να απειλεί μάλιστα στο κέντρο υγείας όπου ήταν η 35χρονη νεκρή πλέον πρώην σύζυγός του και μητέρα δύο παιδιών, όπως και με την 26χρονη ο 40χρονος έχει άλλα δύο παιδιά. Άρχισε να απειλεί λοιπόν θεούς και δαίμονες θα βλάψει την οικογένεια της 26χρονης φόνης σας. Κανείς δεν τους πίστεψε, Λίνα. Δεν τον πίστεψαν προχθές το βράδυ. Όμως χθες το μεσημέρι, σε κατάσταση αμόκ, ο 40χρονος πήρε μια καραμπίνα από το συνεργείο το οποίο διατηρούσε, πήγε στο σπίτι του πατέρα της φόνης σας, της 26χρονης, και πυροβόλησε ψυχρό τόσο τον πατέρα της 26χρονης, όσο και τη σύντροφό του, τραυματίζοντάς τους ευτυχώς ελαφρά. Αμέσως μετά ακολούθησε άγρια καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και περιπολικά της άμεσης δράσης που είχαν ενημερωθεί στο Κοροπή. Και λίγο πριν από τα καλύβια στην περιφερειακή οδό Αναβήσου, κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον 40χρονο και να τον πείσουν να παραδοθεί. Και ο οποίος κρατείται και θα διηγηθεί σήμερα το απόγευμα ενώπιον του εισαγγελέα. Θύματα της ιστορίας, τα 4 παιδιά, τα οποία έχει με την 35χρονη πρώην σύντροφό του, την οποία έχει αποφασίσει να επιστρέψει, όπως έλεγε, και στην 26χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 45χρονης. Είναι πραγματικά σύλληπτο αυτό το οποίο συνέβη. Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Και πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο δικηγόρος της γυναίκας που κατηγορείται για τον φόνο της 36χρονης. Έχω πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας της υπόθεσης που αναλαμβάνω. Η κατηγορουμένη, η εντολέας μου,
είναι συντετριμμένοι για όσα έχουν προηγηθεί. Λέγει ότι δεν θυμάται πλήρως τη σκηνή του δράματος που εκτυλίχθηκε στο Κοροπή. Φταίει κακιά η στιγμή. Ζητάει συγγνώμη συντετριμμένη, για δεύτερη φορά το λέω, από την οικογένεια της Τεθνεούσης, από τις οικογένειες και τη δικιά της και από την τοπική κοινωνία του Κοροπίου. Κυρίως όμως είναι συντετριμμένη διότι 4 ανήλικα παιδιά στην κυριολεξία απορφανίστηκαν και είναι άγνωστον ποια θα είναι η παραπέρα τύχη τους. Λυπάται γιατί εξαιτίας της μια νέα γυναίκα, ένας νέος άνθρωπος οδηγήθηκε στο θάνατο. Αυτή βεβαίως θα ακολουθήσει το δρόμο το δικό της, θα σηκώσει το δικό της σταυρό του μαρτυρίου και την περιμένουν ασφαλώς οι φυλακές. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στον άγριο καυγά που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή τις τηλεοπτικές άδειες. Όσον αφορά αυτόν καθ' αυτόν τον διαγωνισμό, η κυβέρνηση μετά το φιάσκο της διαδικασίας για την ηλεκτρονική δημοπρασία, όπου δεν παρουσιάστηκε καμία εταιρεία, αλλά και τις αντιδράσεις να αναλάβει τη δημοπρασία επιτροπή που ελέγχεται από τον Υπουργό Μεταφορών, αποφάσισε να αναθέσει τη δουλειά με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Singular. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, όπως ακριβώς είπες, με απευθείας ανάθεση αποφάσισε η κυβέρνηση να προχωρήσει τον διαγωνισμό που αφορά τις τηλεοπτικές άδειες. Και αυτό το έκανε γιατί καμία εταιρεία δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον, δεν αναλάβαινε το έργο λόγω των σφιχτών χρονοδιαγραμμάτων που έθετε η κυβέρνηση. Και να θυμίσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο αυτό το φιάσκο. Η κυβέρνηση είχε ζητήσει και από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών να προχωρήσει το διαγωνισμό, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατόν εξαιτίας ακριβώς των σφιχτών χρονοδιαγραμμάτων. Καθημερινά βέβαια το θέμα των αδειών είναι στην πολιτική επικαιρότητα και γίνεται όλο και πιο σκληρή η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για το θέμα των αδειών. Η Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο για 2 μέτρα και 2 σταθμά, καθώς όπως ανέφερε η κυβέρνηση ανέμενε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το τέμενος, αλλά δεν έπαιρξε το ίδιο σε ό,τι αφορά τις τηλεοπτικές άδειες και αναρωτήθηκε τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί αυτή η τακτική της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Νίκος Παπάς, απάντησε χαρακτηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ακούραστη συνήγορο των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και τονίζει ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τα αιτήματα των ασφαλιστικών μέτρων και το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι είναι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας. Και ο κ. Παπάς καταλήγει: μήπως η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να αγνοήσουμε την απόφαση διότι δεν είναι αρεστή σε κάποιους ιδιοκτήτες? Η ανταπάτηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν εξίσου σκληρή. Αναφέρει ότι ο κ. Παπάς λέει ψέματα και ότι είναι επικίνδυνος γιατί αγνοεί βασικές αρχές του δικαίου. Και προσθέτει: συστήνουμε στον Υπουργό Καναλάρχη, όταν ερμηνεύει τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας υπό το σχήμα υπέρ ή κατά των καναλαρχών, να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Τώρα, να σου πω επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση για τις σχέσεις της με τον επιχειρηματία τον κύριο Καλογρίτσα και στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών και τονίζει σε ανακοίνωσή του: το καραβάνι της κυβέρνησης φαίνεται ότι πως κόλλησε για τα καλά στην άμμο της πολιτικής ερήμου εν μέσω καύσωνα. Εν ανάγκη για να προχωρήσει για λίγο ακόμη το κυβερνητικό κάρο, θα κληθεί ο γνωστός εργολάβος και επίδοξος καναλάρχης να ανοίξει το δρόμο, με το ασημείωτο βέβαια, με ανάθεση και υπέρβαση προϋπολογισμού. Ο Σταύρος Θοδωράκης, μιλώντας στο Crete TV, είπε χαρακτηριστικά να μην περάσουμε από διαπλοκή σε διαπλοκή και τόνισε: το κύριο μέλημα των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι να ανοίξουν τον δρόμο στους δικούς τους εργολάβους που θα πάρουν στα χέρια τους τα τηλεοπτικά κανάλια που θα δοθούν με αδιαφανή τρόπο το προσεχές διάστημα. Και να κλείσω λέγοντας ότι ένας ακόμη βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Δημήτρης Καμένος, μιλώντας στο Sky, εξέφρασε την αντίθεσή του με το ενδεχόμενο να χορηγηθεί τηλεοπτική άδεια στον κύριο Καλογρίτσα, τονίζοντας ότι κατά τη γνώμη του δεν πρέπει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας να είναι καναλάρχης. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ιορδάνη. Χθες, κυρίες και κύριοι, στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Δάνεια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης του Α, Δημήτρης Κοντομινάς. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την κατάθεσή του, αλλά και τον άγριο καυγά που είχε με τον ανεξάρτητο βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο. Τη μόνη αντίρρηση δεύτερη... που έχω, αντίρρηση. Είναι ο περιορισμός στα 4 κανάλια και στο ότι αυτά τα κανάλια που λειτουργούν, εάν δεν πάρουν άδεια, θα βρεθούν άνθρωποι στο δρόμο χιλιάδες. Απλώς θα σας θυμίσω ότι πριν από 6 μήνες με παρακαλάγατε να σας πάρω στο κανάλι. Είναι αλήθεια ή όχι? Αυτό είναι καταγγελία δηλαδή? Όχι, να σας εξηγήσω. Όχι, ρωτώ αν είναι καταγγελία.
καταγγελία αναφορά κάνω. Ναι, αυτό είναι κακό, λέω. Όχι. Α, άστε με να για το... καλό το λέτε, φαντάζομαι. Να σας πω. Α, σας ευχαριστώ όχι, πολύ. Ακούστε με να ολοκληρώσω. Ναι, με... Επειδή είστε ο μόνος που έχετε μαζέψει, εδώ υπάρχουν 30 άνθρωποι πώς είναι, κανείς δεν έχει μαζέψει στοιχεία εις βάρος μου. Είστε ο μόνος. Αυτό πάλι για καλό το λέτε ή για κακό. Θα σας απαντήσω σε όλα. Α, μπράβο. Σε όλα. Μετά λοιπόν που σας είπα ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια εκπομπή διότι θέλω να έχω μόνο δημοσιογράφους και όχι πολιτικά πρόσωπα και δεν είχαμε και χρόνο, άρχισε μία επίθεση μεταξύ... Αυτό είναι αλήθεια που λέτε ή ψέματα. Ναι, γιατί... Πριν λοιπόν από τότε, για όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχουν κατατεθεί αυτές οι ερωτήσεις. Είδατε τώρα λοιπόν για να το μάθετε. Για να σας πω λοιπόν αυτά που σας αξίζουν. Πριν λοιπόν κύριε και από αυτά, κύριε Νικολόπουλε, είναι λοιπόν κύριε Νικολόπουλε, όχι, όχι, όχι. Μπαρντών. Λίγο το ίδιο, στο κύριο Κατσιδιάρη. Δεν κάνετε όχι, με αυτό αλήθεια, το ύφος όχι. Εσύ θα μου πεις ποιο ύφος θα έχω. Στην οικονομία τώρα, καθώς τα τελευταία στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων αποκαλύπτουν την αδυναμία πλέον των Ελλήνων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Ένας στους δύο φορολογούμενους έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, ενώ 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες μπορούν ανά πάσα στιγμή και ώρα να βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Γιώργο Παππού. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να σου θυμίσω μάλιστα ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει συγκεκριμένες μνημονιακές δεσμεύσεις, όχι μόνο για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων από τις πράξεις λήξη υπόθεσμων παλιών και νέων, αλλά και σε στόχους που έχουν να κάνουν με την ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή πληστηριασμούς και κατασχέσεις, όχι μόνο στους μεγάλους οφειλέτες, αλλά και στους μικρούς. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστάνε στην εφορία. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν και ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί κατά περίπου 300 χιλιάδες από τον περασμένο Δεκέμβριο, οι οφειλές όχι μόνο δεν περιορίζονται, αλλά αυξάνονται. Οι παλιές οφειλές παραμένουν στα επίπεδα των 83 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ήδη έχουν δημιουργηθεί περίπου 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ νέες οφειλές από την αρχή του έτους και μάλιστα μέσα σε ένα μήνα είχαν μια αύξηση κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πράξεις θα έλεγε κανένας ότι είναι μάλλον περιορισμένες, περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως από τις ρυθμίσεις οφειλών. Και ως εκ τούτου δεν πρέπει να προξενεί κατάπληξη ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προχωρά ήδη σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες είναι υποψήφοι για κατασχέσεις και πληστηριασμούς και ήδη σε 755.806 οφειλέτες έχουν επιβληθεί τέτοια μέτρα. Πρέπει να σου πω ότι σε αυτή τη λίστα έχουν προσθεθεί άλλοι 60.000 από την αρχή του έτους. Τώρα, αυτή είναι η μία όψη του ίδιου νομίσματος. Η άλλη όψη είναι οι μεγάλες οφειλές του κράτους, ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μέγας μεταχθής. Οφειλές άνω των 90 ημερών, δηλαδή σε εκκρεμότητα, έχουν φτάσει ήδη στα 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από το Δεκέμβριο και περιμένουμε να δούμε πώς οι δόσεις από το πρόγραμμα χρηματοδότησης θα αρχίσουν να πέφτουν στην αγορά. Από αυτά, 1,8 δις είναι χρέη του ΕΟΠΗ και 1,2 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη των νοσοκομείων. Το κερασέα ξεντούτα, θα έλεγα, είναι τα εκκρεμή αιτήματα επιστροφών φόρων, κάθε είδους φόρων, που αγγίζουν τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, Λίνα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο Παππού. Στο Ρίο της Βραζιλίας θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς είμαστε λίγο πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Ωστόσο, το πρόβλημα, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πρώτο και χειρότερο, η εγκληματικότητα. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του Μέγκα στο Ρίο, τον Δήμο Μπουλούκο, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μέλος της Ολυμπιακής Αποστολής της Ρωσίας πυροβόλησε Δήμο και σκότωσε επίδοξο ληστή. Καλή σας μέρα από το Ρίο. Καλό μεσημέρι για μας, είναι καλημέρα. Για σας είναι καλό μεσημέρι, Λίνα. Είναι ένα γεγονός που έχει γίνει κάτω από διευκρίνηση οι συνθήκες. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με δημοσίευματα του ξένου τύπου, τα οποία δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα από τους οργανωτές, ένας Βραζιλιάνος δικηγόρος, ο οποίος συνεργάζεται στην περίοδο των Ολυμπιακών με την Ρωσική Ολυμπιακή Αποστολή, έπεσε θύμα ληστείας από ένα νεαρό. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος στο αυτοκίνητο μαζί με την οικογένειά του, είχε και παιδιά. Ο Βραζιλιάνος δικηγόρος κατάφερε να αφοπλίσει τον πυροβολιστή. Και όχι μόνο αυτό, του πήρε το όπλο και τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.
Αυτό είναι το γεγονός, τουλάχιστον όπως έχουν γράψει ξένα πρακτορία. Εδώ δεν έχει επιβεβαιωθεί. Να πω μάλιστα χαρακτηριστικά ότι το ρωσικό προξενείο που βρίσκεται στην Βραζίλια, την πρωτεύουσα της Βραζιλίας, εξέδωσε μια ανακοίνωση όπου είπε ότι κανένα θύμα, κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει πέσει θύμα επίθεσης. Είναι ένα θέμα που ερευνάται, αλλά όπως και να είναι, το έχουμε πει αυτές τις μέρες. Το μεγάλο πρόβλημα εδώ στο Ρίο, στη Βραζιλία, είναι οι επιθέσεις των συμμοριών. Και αυτό που φοβούνται ιδιαίτερα οι Βραζιλιάνοι, γι' αυτό βλέπουμε παντού στους δρόμους, όχι μόνο αστυνομία, αλλά και τους στρατιώτες. Να αλλάξουμε βέβαια κλίμα, να περάσουμε λίγο στη σημερινή τελετή έναρξης. Θα έλεγα ότι ακόμα και ο Θεός είναι σήμερα με το μέρος των Βραζιλιάνων, καθώς μετά από δύο μέρες είχε βαριά συνέχεια εδώ στο Ρίο. Ο ήλιος λάμπει σήμερα στον ουρανό πάνω από την πόλη και όλοι είναι έτοιμοι για την τελετή έναρξης. Λίμα, να μην περιμένουμε κάτι ανάλογο τις προηγούμενες τελετές έναρξης, όπως ήταν κατά πυρκή της Αθήνας, αλλά τόσο του Πεκίνου όσο και του Λονδίνου, καθώς οι οργανωτές έχουν κατεβάσει αρκετά τον πύχη, λέγοντας ότι θέλουν να παρουσιάσουν κάτι άλλο και δεν θέλουν να δημιουργήσουν κάτι εντελώς μεγαλεπίβολο. Δεν συνάδει και με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η τελετή θα χωριστεί σε τρία μέρη. Το ένα θα αφορά τη μήνυμα για την ειρήνη. Το δεύτερο, να τονίσουν ότι η Βραζιλία είναι ο μεγάλος κήπος της γης με το δάσος του Αμαζονίου. Και τρίτο, να δείξουν την εργατικότητα του λαού του Βραζιλιάνικου με το μοντέλο της Ζιζέλ να κλέβει την παράσταση απόψε στο στάδιο Μαρακανά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δήμο. Εμείς πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Καθώς οι διοργανωτές, όπως μας είπε και ο Δήμος Μπουλούκος, φιλοδοξούν να εντυπωσιάσουν τον πλανήτη με μια ξεχωριστή τελετή στη δική τους φιλοσοφία που βασίζεται στην αυθόρμητη έμπνευση. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την τελετή έναρξης των 28ων θερινών Ολυμπιακών Αγώνων και όλα τα φύλαθλα βλέμματα της Ιφιλίου είναι στραμμένα στο Ρίο Ντετζανέιρο. Οι περικοπές στον προϋπολογισμό, η έλλειψη χρόνου και οι υψηλές απαιτήσεις του εγχειρήματος υποχρεώνουν τους Βραζιλιάνους να αυτοσχεδιάσουν και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από την Οργανωτική Επιτροπή, το απόψινό πρόγραμμα θα βασιστεί στην αυθόρμητη έμπνευση της στιγμής και όχι στον εκ των προτέρων σχεδιασμό. Με την ώρα να πλησιάζει στο 0 λοιπόν, τα προβλήματα στο Ολυμπιακό χωριό έχουν περιοριστεί αισθητά και οι αθλητές των Αποστολών χαλαρώνουν, διασκεδάζουν, κάνουν τα ψώνια τους και απολαμβάνουν τις τελευταίες στιγμές ξεγνιασιάς πριν αρχίσει το αγωνιστικό πρόγραμμα. This is my first Olympics, so it's crazy seeing how many athletes and just how many people out from all over the world here, and it's so cool. Everybody's together. We enjoying the real, you know, waiting for the competition to start, but right now we are just having the fun part of it right now. Το ίδιο ενθουσιώδης είναι και οι τουρίστες που καταφθάνουν καθημερινά στη Βραζιλιάνικη Μεγαλούπολη και οι οποίοι δεν δείχνουν να υπολογίζουν τους κινδύνους της καθημερινότητας στο Ρίο. No, you always got to be positive in life. And things always happen for the better. So I don't even worry. Τα έσοδα από τον τουρισμό που αναμένεται να ξεπεράσει το φράγμα των 500.000 επισκεπτών και η διαφήμιση της χώρας πάντως δεν συγκινούν το μέσο Βραζιλιάνο που αντιτίθεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες βλέποντας τη χώρα του να πονάει σε τομείς όπως η ασφάλεια, η παιδεία και η υγεία και τις μαύρες τρύπες, ειδικότερα μετά και το Μουντιάλ του 2014, να πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Η πολιτική αστάθεια, η ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα και ο ιός Ζίκα, απόρρια της μόλυνσης, είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα και η επιστράτευση συνολικά 85.000 ανδρών της αστυνομίας και του στρατού είναι το μέτρο που έχει λάβει η πολιτεία για την ασφάλεια. Κατά τα άλλα, το Ρίο είναι πανέμορφο. Ειδικότερα αν έχεις χρόνο και κέφι για αθλοπαιδείες, όπως ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Τζερόμ Μεγίνση, που μετά τις βόλτες και την βραζιλιάνικη κουζίνα, είπε να το ρίξει λίγο και στα σπορ και να γίνει υπτάμενος βασιλιάς. Καθόλου άσχημα. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε στην Τουρκία τώρα. Η κυβέρνηση απέστειλε σήμερα επίσημο αίτημα στις ΗΠΑ, κυρίες και κύριοι, για την έκδοση του Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος θεωρείται από το κυβερνών κόμμα και τον πρόεδρο της Τουρκίας ως ο ενορχιστρωτής του αποτυχημένου πραξικοπήματος. Περισσότερο θα μας πει ο ανταποκριτής μας, Ανδρέας Ρομπόπουλος. Ανδρέα. Είναι η τουρκική κυβέρνηση επιμένει στην έκδοση του Φετουλάχ Γκιουλέν. Ο Ταγί Περντογάν, μάλιστα, σε τηλεοπτικό δίκτυο επέμεινε ξανά και επανήλθε στο θέμα, λέγοντας ότι εμείς έχουμε, σαν Τουρκία, έχουμε εκδώσει κάθε τρομοκράτη προς τις ΗΠΑ και περιμένουμε το ίδιο για το Φετουλάχ Γκιουλέν. Το επίσημο έτοιμα έχει φτάσει, ενώ έχουν φτάσει και δεκάδες κούτες με φακέλους και στοιχεία βάσει των οποίων ζητάει η Τουρκία την έκδοση του Φετουλάχ Γκιουλέν. Από την πλευρά της, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι εξετάζονται αυτοί οι φάκελοι, ακόμη δεν έχουμε αρκετά στοιχεία
τους όρους έκδοσης και όταν είμαστε έτοιμοι θα απαντήσουμε. Από την άλλη, στην Τουρκία, το ποινικό δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης στο Φετχουλά Γκουλέν ως πρωτοστάτη του πραξικοπήματος. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε τώρα σε σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης και την Κλειό Νικολάου στην Ιταλία. Κλειό, καθώς σαν από θαύμα σώθηκαν οι επιβάτες και το πλήρωμα ενός αεροσκάφους που προσγειώθηκε στο δρόμο. Λίνα, μάλλον ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν στην καλή τους τύχη οι άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος της DHL, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού με προορισμό τον Μπεργκάμο, έξω από το Μιλάνο τα ξημερώματα. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, το αεροσκάφος, μάλλον εξαιτίας των κακών καιρικών συνθήκων, βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε, όπως βλέπουμε, να σταματάει στη μέση του κοντινού δρόμου. Τα ακριβή αίτια ακόμη ερευνώνται, ωστόσο τα καλά νέα είναι ότι κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε. Αυτό βέβαια οφείλεται και στο γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα και εκείνη την ώρα δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα στο δρόμο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κλειό, και εμείς περνάμε στις αθλητικές μας ειδήσεις. Παρουσιάζει ο Αντώνης Καλκαβούρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στην Ιόν της Ελβετίας είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων, καθώς πριν από λίγο ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έμαθαν τους αντιπάλους τους για τα play-off του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν θα παίξουν με την Πορτογαλική Αρούκα, ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Τυφλίδας από την Γεωργία και οι Πράσινοι θα παίξουν με την Δανέζικη Μπρόντμπι. Οι αγώνες θα γίνουν στις 18 και τις 25 Αυγούστου. Να δούμε τώρα πώς ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας την ΑΕΚ Στοκχόλμης με 2-0 και πήρε την πρόκριση, αλλά και πώς αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση η ΑΕΚ που έχασε 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο από τη Σεντ Ετιέν και ο ΠΑΣ Γιάννινα που ιτήθηκε στο Περιστέρι με 2-1 από την Ολλανδική Αλκμαρ. Στη Σουηδία ο Παναθηναϊκός δεν απειλήθηκε στιγμή στο πρώτο ημίχρονο και στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Ιμπάρμπο με αυτό το σούτ μετά την κάθετη του Μπέρκ χάρισε το προβάδισμα στους πράσινους. Στο 73ο λεπτό ο Γουακάσο στρώνει και ο Μπέρκ εκτελεί για το 2-0 που φέρνει την ομάδα του Στραματσόνη με 2 νίκες στην επόμενη φάση. Την ίδια ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο η ΑΕΚ απέναντι σε Σεντετιέν βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 22ο λεπτό με την κεφαλιά του Μπέριτς. Η Ένωση έψαξε την ισοφάριση, όμως η κεφαλιά του Μπαρμπόσα έφυγε out στο 37 με την ομάδα του Κετσπά για να αποχαιρετάει τη διοργάνωση. Στο Περιστέρι τώρα ο ΠΑΣ Γιάννενα έχοντας τον κόσμο στο πλευρό του υποδέχθηκε την Αλκμαρ με το ξεκίνημα για τους Γιαννιώτες να είναι ιδανικό, καθώς ο Κόντε με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στο 9. Όμως 20 λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με προβολή του Ντοσάντος σε κενή εστία για την ισοφάριση. Στο 35 η Αλκμαρ θα φύγει νικήτρια με γκολ του Λούκασεν που σκόραρε από πλάγια θέση. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο τώρα για να δούμε την ανταπόκριση του απεσταλμένου μας Δήμου Μπουλούκου με τα τελευταία νέα για την ελληνική ομάδα που θα παρελάσει πρώτη στο θρυλικό Μαρακανά στην τελετή έναρξης που θα αρχίσει σε λίγες ώρες. Ο εθνικός ύμνος ακούγεται στο Ολυμπιακό χωριό του Ρίο Ντεζανέιρο και η ελληνική σημαία ανεβαίνει στον ιστό της. Ήταν η επίσημη τελετή εισόδου της ελληνικής ομάδας στο Ολυμπιακό χωριό που έγινε παρουσία πολλών αθλητών και αθλητηριών μας που περιμένουν με ανυπομονησία την ώρα να αγωνιστούν. Ενώ ακολούθησε μια επίδειξη από βραζιλιάνους χορευτές. Όλα αυτά ένα 24ωρο πριν από την απόψινη τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο θρυλικό Μαρακανά με την Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατόρου να μπαίνει πρώτη στο στάδιο κρατώντας την ελληνική σημαία. Είμαι χαρούμενος που τόσοι πολλοί αθλητές τα κατάφεραν να βρεθούν στο Ρίο και τώρα δεν μένει παρά να δούμε, φτάσανε εδώ στο Ρίο, τι θα κάνουν εδώ πέρα. Θέλω να πιστεύω ότι η αποστολή θα είναι πολύ πετυχημένη, ότι ο στόχος θα επιτευχθεί και ο στόχος μας είναι να έχουμε περισσότερα και καλύτερα από τα 2 χάλκινα μετάλλια που είχαμε στο Λονδίνο. Στο Ρίο Ντεζανέιρο βρίσκεται και ο χρυσός Ολυμπιονίκης Σπύρος Ζήμας, που ήρθε για να ενισχύσει τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Προσκεκλημένος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρση Βαρών. Τα παιδιά που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχουν κάνει υπερπροσπάθεια. Είναι για μένα ήδη Ολυμπιονίκες με τις συνθήκες που γυμνάζονται και τη στήριξη που έχουν. Πιστεύω ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο από όλους μας. Από τους 301ους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Ρίο Ντετζανέιρο, Δήμος Μπουλούκος για το Μέγκα. Και τώρα η πρόγνωση του καιρού με τη Ράνια Αλευρά.
Ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια με τις χαμηλές στην περιοχή της Κύπρου θα διατηρήσει και αύριο το Μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο όμως οι βοριάδες θα εξασθενήσουν λίγο και δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει και πάλι. Άστατος είναι ο καιρός αύριο σε μέρος της Βόρειας Ευρώπης αλλά και στην κεντρική Μεσόγειο που επηρεάζεται από βαρομετρικά χαμηλά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στα νότια θα είναι καλή για την εποχή. Σήμερα στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και τη Βόρεια Κρήτη υπάρχει αυξημένη συννεφιά. Στις υπόλοιπες περιοχές επικρατεί ηλιοφάνεια και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι είναι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία φτάνει στα βόρεια τους 35 βαθμούς, στα δυτικά τους 36, στα κεντρικά τους 35 και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά καλός, το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές στα βόρειο-δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 35 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά τους 36 και στα νησιά του Αιγαίου τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια περιμένουμε στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30. Καλό σας απόγευμα.